Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Αραπίτσας. Κατεβαίνει για δήμαρχος Δήμου Αλιάρτου Θεσπιών. Θα ήθελα να μας μιλήσετε και να μας πείτε λίγα λόγια για την εκδήλωση αρχικά σήμερα που ήρθαμε εδώ στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο Μαυροματίου. Να μας πείτε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Υγεία να χειρώσει ο κόσμος. Πράγματι, ο ΑΟ Μαυροματίου διοργανώνει μία ημερίδα για το ΕΦ Αγωνίζεστε και τη λειτουργία των ακαδημιών του. Έχει πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σωματείο, το οποίο ξεκινάει με τμήματα υποδομών, το οποίο απαρτίζεται και έχει στελεχωθεί με γυμναστές, προπονητές, εργοφυσιολόγους και διατροφολόγους, κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο σε μια μικρή επαρχιακή ομάδα μικρού βεληνικούς, θα έλεγα, και πραγματικά τα παιδιά είναι τυχερά που έχουν ένα τέτοιο ισχυρό team να τα υποστηρίζει. Παροτρύνουμε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ολοκληρώνει τις προσωπικότητες των παιδιών μας, κάνει τα παιδιά μας πιο ενεργητικά, τα κάνει με καλύτερη κριτική ικανότητα και αποφεύγουν πολλές κακές συνήθειες, τις παραδοσιακές κακές συνήθειες, όπως και των τελευταίων ετών, την υπερβολική χρήση των κινητών τηλεφώνων και του υπολογιστή, τα οποία πρέπει να γίνονται με μέτρο. Πολλά συγχαρητήρια στον ΑΟ Μαυροματίου για τις δράσεις του. Θα είμαστε μαζί τους, ήμασταν πάντα μαζί τους και θα είμαστε και στο μέλλον. Πείτε μας και δύο λόγια για τον αγώνα και για το τι σκέφτεστε αν βγείτε και δήμαρχος, τι σκέφτεστε να κάνετε, ποια είναι τα πρώτα σας βήματα. Πράγματι είμαστε τώρα στην τελική ευθεία του προεκλογικού μας αγώνα για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Έχουμε ήδη καταρτήσει το πρόγραμμά μας, το οποίο θα είναι πάντα σε εξέλιξη και θα είναι πάντα ανοιχτό και μετά τις εκλογές, εάν και εφόσον ο λαός του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιών μας εκλέξει και μας στείλει να είμαστε δημοτική αρχή. Ο αθλητισμός για μας έχει προτεραιότητα, αλλά και υποδομές σε πολύ δύσκολες εποχές για το Δήμο. Ο Δήμος μας χρειάζεται ανθρώπους που είναι έμπειροι και έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης για να βγάλουν εις πέρα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία γενικότερη, υπάρχουν τα τελευταία γεγονότα. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν μια οικονομική ευμάρεια για να σταθούν στα πόδια τους και να μπορούν να κάνουν τις υποδομές και να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του Δήμου και έχουμε ένα πολύ ρεαλιστικό, κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα να το υλοποιήσουμε. Και δεν θα πούμε πολλά πράγματα στον κόσμο, δεν θα υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μια ξύλινη γλώσσα που ήθιστε να λέμε αυτές την προεκλογική περίοδο. Το πρόγραμμά μας είναι λιτό, είναι αντικειμενικότατο και άμεσα εφαρμόσιμο και κοστολογημένο φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.